πνευμονολόγοι των Χανίων πήρα θέση αναφορικά με το αν πρέπει τα παιδιά στα σχολεία να φορούν μάσκα και υποστήριξαν ότι δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στην αναπνοή η χρήση μάσκας. Μάλιστα, η Γιώτα Αρχοντάκη, συνάδελφος, ήρθε σε επαφή με το μέλος του Συλλόγου Πνευμονολόγων Ιατρών Χανίων, τον κύριο Στέλιο Βιτοράκη, τον οποίο βέβαια έχουμε. Ο κύριος Στέλιος Βιτοράκης, καλησπέρα σας, γιατρός, εκπρόσωπος των πνευμονολόγων, μέλος του Συλλόγου. Τι κάνετε, γιατρέ, πώς είστε? Καλά, εσείς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πήρατε λοιπόν θέση σήμερα. Προστατεύει το αμυντικό σύστημα ενός παιδιού η χρήση μάσκας? Δώσατε πολλές απαντήσεις και βγήκατε μπροστά. Ναι, είναι κάτι το οποίο κάνουμε συχνά όταν νιώθουμε ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί από τους ειδικούς. Και μία τέτοια περίπτωση, και αρκετά έντονα θα έλεγα, είναι η σημερινή, όπου οι γονείς των παιδιών πανεσχολείου έρχονται στα ιατρεία μας ανήσυχοι, επειδή έχουν διαβάσει διάφορες δημοσιεύσεις και διάφορα σχόλια, κυρίως στο διαδίκτυο, ότι δήθεν η μάσκα μπορεί να αποτελέσει κάποιο κίνδυνο για την υγεία των παιδιών τους. Κύριε Βιτοράκη, η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο με αυτές τις περίφημες θεωρίες συνωμοσίας και είπατε πρέπει να βγούμε τώρα μπροστά, πρέπει να μιλήσουμε, πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα είναι η ενημέρωση από τους ειδικούς, όπως είμαστε εμείς οι πνευμονολόγοι. Τους λέμε λοιπόν ότι η μάσκα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην αναπνοή, δεν εμποδίζει το διοξίδιο και την πρόληψη του οξυγόνου που συχνά ακούμε, δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών και των πνευμόνων. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι όταν ένα παιδί δεν αρρωσταίνει συχνά και έχουμε έτσι πρόληψη όσον αφορά τις λοιμώξεις του μυστικού, έτσι δεν επηρεάζεται, ωφελείται η ανάπτυξη των μνημόνων. Να ξέρετε ότι κάποιες λοιμώξεις μπορεί μακροπρόθεσμα να έχουν επίδραση στην ανάπτυξη των μνημόνων. Επομένως η μάσκα προστατεύει και βέβαια δεν εξασθενεί το αμυντικό σύστημα του παιδιού. Αντιθέτως, προστατεύει η μάσκα. Εγώ αυτό που ξεχώρισα από την ανακοίνωση την οποία δημοσιοποιήσατε είναι ότι ακόμα και παιδιά με άσθμα πρέπει να φορούν μάσκα. Μα φυσικά, όταν κάποιος έχει ένα παράγοντα κινδύνου, ένα υποκείμενο νόσημα, όπως ακούτε, ακόμα και αν είναι παιδί που ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα όσον αφορά τις επιπτώσεις των κορονοϊών, προστατεύεται πάνω απ' όλα ο ίδιος όταν φοράει μάσκα. Γι' αυτό εμείς συνιστούμε να φορούν μάσκα όλοι όσοι δεν έχουν μια ξεκάθαρη ενδένδειξη. Γιατί η μάσκα προστατεύει. Είναι το μόνο μέσο που έχουμε τώρα να προστατευτούμε από τον κορονοϊό από τη στιγμή που δεν έχουμε εμβόλιο και δεν μπορούμε πλέον να κλειστούμε στα σπίτια μας. Αυτή είναι η άποψη των γιατρών και όχι του Νίκου, της Μαρίας και της Γιώτας. Μία άποψη, ένα ευκαιρία, συμπέρασμα το οποίο έχει προκύψει μέσα από έρευνες, γιατροί, έτσι δεν είναι? Δεν μας ήρθε ένα πρωί να πούμε κατεβείτε και φοράτε όλοι μάσκες. Είναι μία δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε έρθει όλοι, όχι μόνο τα παιδιά και οι γονείς, και εμείς έχουμε βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να συνεργαστούμε για να την αντιμετωπίσουμε, να έχουμε διάθεση να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Δεν θα είναι για πάντα αυτή η κατάσταση. Υπομονή λοιπόν και θα τα καταφέρουμε. Ακόμα και σε συνθήκες έντονης σωματικής άθλησης, άσκησης, τα παιδιά είναι εύκολο να φορούν τη μάσκα εφόσον δεν μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις ασφαλείας? Η μάσκα... Δηλαδή ένα παιδάκι το οποίο, συγγνώμη γιατρέ που σας διακόπτω, ένα παιδάκι το οποίο τρέχει κατά διάρκεια του διαλύματος, παιδάκια δημοτικού, εκεί η μάσκα μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσει αρνητικά την αναπνοή του? Η μάσκα, όταν έχουμε γρήγορα αναπνοή, αυξάνει το έργο της αναπνοής. Να το πω με απλά λόγια, κάνει την αναπνοή μας πιο δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει εξαίρεση στους εξωτερικούς χώρους, διότι εκεί το παιδί θα τρέξει, θα τον δυσκολέψει η μάσκα. Δεν θα κινδυνεύσει βέβαια η ζωή του, αλλά θα τον δυσκολέψει η μάσκα. Και επειδή ακριβώς είναι εξωτερικός χώρος και η μετάδοση του είναι πολύ λιγότερο πιθανή, τότε μπορεί η μάσκα να τη βγάλει. Είναι λίγο δύσκολο να τρέχει κάποιος να φοράει μάσκα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Το πρόβλημα είναι στους εξωτερικούς χώρους. Όλες αυτές... και στους εξωτερικούς, γιατρέ, όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας πώς θα τις χαρακτηρίζατε? Είναι τελείως ανυπόστατες. Μερικές φορές, να το πω με απλά λόγια, δεν ξέρουμε αν πρέπει να γελάσουμε ή αν πρέπει να κλάψουμε αυτά που διαβάζουμε. Δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα. Είναι τελείως ανυπόστατες. Αβάσιμες, δηλαδή όταν τις διαβάζουμε, φαίνονται τόσο αστήρικτες που πραγματικά στα δικά μας αυτιά ακούγονται τουλάχιστον αστείες. Έχετε μπει σε διάλογο με γονείς που έτσι εκφέρουν την αντίθετη άποψη από εσάς?
Προσωπικά έχω μπει σε διάλογο όταν, όταν ο ασθενής είναι κοντά μου και το κουβεντιάζουμε. Αποφεύγω να απαντάω σε μηνύματα στο διαδίκτυο, διότι αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις, οι οποίες δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε και να απαντάμε σε όλους. Γι' αυτό το λόγο προτιμάμε να εκφέρουμε τη γνώμη μας με ανακοινώσεις αυτού του είδους όπως την χθεσινή. Μαρία. Δύο ερωτήματα θα ήθελα να θέσω, τα οποία μου έχουν εκφραστεί και από γονείς. Είναι καθημερινής χρήσης ερωτήματα αυτά. Καταρχάς το πρώτο είναι η ιατρική μάσκα ή η φασμάτινη και το δεύτερο είναι κάθε πότε πρέπει να αλλάζεται η μάσκα τελικά. Μετά από πόσο χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί. Ναι. Η ιδανική μάσκα για τον κόσμο είναι η ιατρική, όμως επειδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απλυθεί, δεν μπορεί να φορηθεί πολλές φορές και έχει καταντήσει να είναι ακριβή. Προτείνουμε να χρησιμοποιούν οι φασμάτινες μάσκες που είναι αρκετά ασφαλές, όχι εξίσου ασφαλείς. Όμως όταν κάποιο παιδί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, που έχει ήδη δηλαδή κάποια μειωμένη άμυνα, επομένως πρέπει να φοράει μια μάσκα που του παρέχει πιο μεγάλη προστασία, όπως για παράδειγμα ένα παιδί που κάνει χημειοθεραπείες ή έχει κυστικίνες ή κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, τότε προτείνουμε να φοράει χειρουργική μάσκα, γιατί είναι πιο ασφαλής από την υφασμάτινη. Τώρα, η υφασμάτινη μάσκα, κανονικά όταν λερωθεί ή αρχίζει και υγραίνεται, δηλαδή υπάρχει υγρασία και δεν είναι στεγνή, τότε θα πρέπει να αλλάζει. Μάλιστα. Πάντως, έχουμε δει και πολλές άλλες μάσκες, πολλά άλλα είδη μασκών, όχι υφασμάτινες, ούτε ιατρικές. Αυτές οι λεγόμενες μάσκες ασπίδα, αυτές προστατεύουν. Ναι, δεν υπάρχει μάσκα ασπίδα. Είναι ασπίδα, δεν είναι προσωπίδα. Mm-hmm. Αυτές δεν παρέχουν καμία προστασία. Μάλιστα. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει μάσκα ασπίδα. Σωστά. Αυτή είναι επιπρόσθετο μέσο ασφάλειας σε κάποιον που ήδη φοράει μάσκα. Μάλιστα. Εάν κάποιος φοράει προσωπίδα ή αυτές τις μικρές μάσκες που είναι σαν προσωπίδα, τότε και ο ίδιος είναι απροστάτευτος. Μάλιστα. Αλλά πολύ χειρότερα δεν είναι προστατευμένο και γύρω του. Γιατρέ, η άποψη και η γνώμη σας και των συναδέλφων σας είναι ξεκάθαρη και ένα μεγάλο μπράβο που βγήκατε σε αυτή τη συγκυρία μπροστά. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσουμε σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ που βοηθάτε στην προσπάθειά μας.